πάμε να υποδεχτούμε ένα ζευγάρι πολύ αγαπημένο και μεταξύ τους και δικό μας. Έτσι, αυτό είναι το ωραίο. Αυτός ηθοποιός. Ναι. Ο οποίος έχει εμπλακεί και με την πολιτική πρόσφατα. Αυτή μια πολύ επιτυχημένη δημοσιογράφος. Mm-hmm. Αλλά πάνω απ' όλα ένα πολύ όμορφο νέο ζευγάρι. Έχουν και παιδάκι. Βεβαίως. Νίκος Ορφανός και Αντιγόνη Παφίλη μαζί μας. Από πού θα Νάτι. Καλώς ήρθατε. Τι κάνεις? Καλώς ήρθατε. Καλά είστε? Καλά είστε. Περάστε. Περάστε στο σπιτικό μας. Καλώς ήρθατε. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Ωραίο είναι το σπιτικό σας. Από εδώ είναι το σπιτικό μας. Εδώ είναι το σαλονάκι που λέμε το λεγόμενο. Καθίστε ο Πέτρος, η Χριστίνα, η Μαρία. Καλώς σας βρήκαμε. Βολευτείτε την φυλακή. Χαιρόμαστε πολύ που είστε εδώ. Μαζί και οι δύο. Πώς είστε? Ωραία. Όλα καλά? Χαιρόμαστε που βρισκόμαστε στο Κέτσι και εμείς. Είναι μια ευκαιρία να βρεθούμε και εμείς μεταξύ μας. Δεν βρίσκεστε συχνά, δεν τα λέτε συχνά? Αναγκαστικά, επειδή είμαστε μαζί. Όταν φουντώνουν οι δουλειές, είναι τα ωράρια. Αναπολά. Στον ύπνο μόνο, Αντιγόνη, το βράδυ. Τώρα τελευταία, ναι. Τολμώ να πω. Κοίταξε να δεις, εγώ πάλι τώρα πετυχαίνει σε μένα που εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κακό αυτό. Δηλαδή, εγώ είμαι του αλάργα, αλάργα το φίλι να έχει και νοστιμάδα. Αυτό είναι. Συμφωνώ πολύ. Έτσι με μεγάλωσε εμένα η γιαγιά μου από τη Μυτιλίνη. Ότι και το πολύ αυτό δε. Ναι, έτσι. Ναι. Όσο περισσότερο είσαι με τον άλλο, τόσο μεγαλύτερη είναι η τριβή και δύο τόσο ιδιαίτερη. Αφού κουρεύτηκε προχθές και συνειδητοποίησα ότι το είδα στο Instagram πρώτα που το ανέβασε. Και λέω, όχ, τότε κουρεύτηκες και σε είδα στο Instagram πρώτα κουρεμέ. Δύο μέρες μετά με είδες πραγματικότητα. Περβάλλουμε λίγο, αλλά ναι, είναι έτσι. Δεν πλύνεται πάντως έτσι. Όχι, όχι. Λοιπόν, θα ήθελα πολύ να σας ρωτήσω πώς γνωριστήκατε και όλα αυτά, όμως δεν χρειάζεται, διότι όλα τα ξέρω, όλα τα έχω σε βίντεο, τα έχω όλα σπιουνέψει πριν από εσάς για εσάς. Έχω καταπληκτικούς δημοσιογράφους και ομάδα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Οπότε μπορείτε και εσείς μαζί με τους τηλεθεατές να απολαύσετε το love story σας. Το φάκελό μας. Το φάκελό σας. Να απολαύσετε το love story σας, πώς γνωρίστηκαν ο Νίκος και η Αντιγόνη. Και μετά βεβαίως να τα τοποθετήσουμε όλα επί του τραπεζιού. Παρακαλώ. Η σχέση μας ξεκίνησε 12-12 του 12, 15 Αυγούστου του 13 παντρευθήκαμε, 25 Αυγούστου τώρα είναι και ο γιος μας. Αν περνάς καλά και γελάς με τον άλλο και με τα ίδια πράγματα, είναι η αρχή τουλάχιστον. Δεν σου πω και τα μισθά. Γι' αυτό πάντα η κομική ήταν η μεγαλύτερη δράστηση. Δεν ήταν η ζεμπρεμιέ. Εκείνη ουσά δημοσιογράφος τον πλησίασε για μια συνέντευξη. Εκείνος τη ζήτησε να πάνε στον κινηματογράφο για να την συναντήσει ξανά. Κάπως έτσι ξεκίνησε ο δικός τους έρωτας που δίχως αμφιβολία ήταν αμοιβαίος και κεραυνοβόλος. Σχεδόν αμοιβαία, σαν να γύρισε ο ένας να το πει στον άλλον και ο άλλος να γύρισε την ίδια στιγμή. Και λέμε δεν παντρευόμαστε. Πήγαμε 8 άνθρωποι. 8 άνθρωποι και ένα τσούρμο Ρώσοι τουρίστες. Κάναμε την πρωτοτυπία σε γαμήλιο τραπέζι να φάμε ψάρι. Έτσι λένε οι γονείς μας, ψάρι, αυτό είναι για τα μνημόσυνα. Οι γονείς πάντα είναι σοκ. Για τούρτα μας έφτιαξε ένα ωραίο ψητικό σπεσιαλιτέ του Milfay. Οκτώ μήνες μαζί ήταν αρκετοί. Έτσι στις καλοκαιρινές τους διακοπές, όταν από τη Σαντορίνη ταξίδευαν προς Κρήτη, κοίταξαν ο ένας τον άλλο και ξαφνικά αναρωτήθηκαν γιατί να μην παντρευτούν. Όταν έφτασαν λοιπόν στο νησί, δύο στέφανα από πλανόδιο μικροπολιτή, μια ανθοδέσμη με αγριολούλουδα και στάχια, ξεροτίγανα και ένα παλιό κρασί ήταν αρκετά. Με μια απλότητα ασυνήθιστη που ταιριάζει στα μυστήρια και μόνο με 8 καλεσμένους, την οικογένεια του ζευγαριού αλλά και τη Βικτόρια Χίσλοπ, ο Νίκος και η Αντιγόνη ένωσαν για πάντα τη ζωή τους με τα ιερά δέσμα του γάμου ανήμερα τον 15 Αύγουστο. Όχι, είμαι ήρεμος, είμαι ήρεμος. Δηλαδή, μας έδωσε τόση χαρά που όλα τα άλλα και δύναμη και ανανέωση. Παρόλο που η κούραση είναι κάτι πολύ παρόντικο. Ο μικρός κύριος Ορφανός ήρθε τον Αύγουστο του 2015 και ήταν επιθυμία και των δυο. Το λαμπερό αυτό ζευγάρι με τον περιπετειώδη γάμο θέλει να μεγαλώσει κι άλλο την οικογένειά του. Εμείς να τους το ευχηθούμε. Του 12. Μου είναι τραγικό. Τι καρμικό πράγμα είναι αυτό. Του το είχαν πει και οι Ίνκας. Θα τέλειωνε ο κόσμος. Τι καταστροφή το κόσμο είχαν πει. Όχι το δικό σας το ειδήλιο. Τι πράγμα είναι αυτό. Να σου παίξουμε το 12 τώρα.
Είπατε μια πολύ ωραία κουβέντα. Το να γελάς με τα ίδια πράγματα. Πόσο πολύ συμφωνώ με αυτό και πόσο ανέκαθεν θεωρούσα ότι το χιούμορ είναι απόλυτο αφροδισιακό σε μια σχέση. Και η απόλυτη επικοινωνία νομίζω για μένα. Δηλαδή, εγώ που είμαι μονίμως ένας κανιβαλιστής υπό μια. Έως παρεξηγήσεως ενίοτε. Αυτό το έχω πολύ ανάγκη. Είναι το οξυγόνο μας κατά κάποιο τρόπο. Συνεχώς πειράζουμε ένας τον άλλο. Γι' αυτό δεν είμαστε κανονική οικογένεια με τον όρο κανονική. Δηλαδή είναι συνέχεια. Το έχω ξαναπεί, είναι σαν διακοπές. Κάνουμε συνεχώς stand-up για τον άλλο. Ναι, είναι τώρα άμα το δει κάποιος απ' έξω είναι λίγο περίεργο. Τον Νίκο να σε κάνει να γελάσει. Το αντίθετο συμβαίνει. Όχι, το αντίθετο συμβαίνει, να τα πεις. Έχω χιούμορ. Μα βέβαια, νομίζω ότι ένας άνθρωπος που θέλει να πιστεύει ότι έχει χιούμορ θα μπορούσε να είναι με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι ενίοτε το ίδιο γελίος με αυτόν. Με την καλή δυναμία. Υπήρχαν στρεσογόνες καταστάσεις κατά τη διάρκεια της σχέσης, ιδίως στην περίοδο που εσύ ασχολήθηκες με την πολιτική και εργάτοτε με το ποτάμι και όλα αυτά. Πολύ, πολύ, ναι. Σκεφτούν και έγκυος τότε, δηλαδή σκεφτείτε. Να ήσουν και έγκυος τότε. Εγώ δεν τα έλεγα όλα στην Αντιγόνη, δεν τις τα έλεγα. Ήταν αντίθετη στο να ασχοληθείς με το. Όχι, πολύ υποστηρικτική. Δεν θα αποφάσισα εγώ κάτι που επηρεάζει τόσο πολύ την οικογένεια και την καθημερινότητά της, ενώ η οικογένεια ήταν αντίθετη. Η απόφαση κάποιου να μπει στην πολιτική δεν είναι ποτέ απόλυτα προσωπική. Επηρεάζει μια σειρά σχέσεων στην οικογένεια, στον περίγυρό του, οπότε οφείλει να το λάβει υπόψη του. Αλλά επειδή ήταν τότε, η Αντιγόνη έμεινε έγκυος σχεδόν με την προκήρυξη των εκλογών και την, και την προεκλογική περίοδο και μετά με όλο αυτό το ταραχώδες διάστημα που γίνανε πολλά πράγματα μέσα και τι μέσα στο μάτι του κυκλώνα, δεν της τα έλεγα, αλλά την άφηνα στο προστάτευα λίγο όσο μπορούσε. Το μετάνιωσες καθόλου που... Όχι, δεν επιτρέπεται να το μετάνιωσες. Όποιος πει το μετάνιωσα είναι... Είναι μεγάλη ασέβεια για τον κόσμο που τον εμπιστεύτηκε. Δεν επιτρέπεται να λες με τα νιώματα. Πάντως, επειδή έχω παρακολουθήσει την πολιτική σου σταδιοδρομία, απογοητεύτηκες λίγο από το εγχείρημα του ποταμιού και προσωπικά από τον Θοδωράκη. Όχι, δεν απογοητεύτηκα. Δεν απογοητεύομαι ποτέ, δεν έχω ποτέ υψηλές προσδοκίες. Πάω και περιμένω να δω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Όσο κάτι με εκφράζει και αισθάνομαι ότι μπορώ να δημιουργήσω και να δουλέψω, γιατί αυτό είναι ο μεγάλος μου. Ο βασικός μου κανόνας, υπάρχω. Ναι. Όσο δεν υπάρχω ή ξαφνικά βλέπω ότι τα πράγματα εδώ πέρα έρχονται αντίθετα στις αρχές μου, φεύγεις. Φεύγω το καπελάκι και μου και ποτάμι ήταν και λίγο σε χρυσή τομή τότε, έτσι. Ήτανε, δεν μπήκες ακριβώς σε πολιτική, μπαίνεις σε μια κάτι ελπιδοφόρο. Εγώ ήταν. Αν ήταν να μπω στην πολιτική θα έμπαινα μόνο σε ένα κόμμα σαν το ποτάμι που δεν είχε καθόλου κομματικές δομές. Δεν απαιτούσε να είσαι 30 χρόνια σε ένα κόμμα και να κολλάς αφίσες. Είχε τελείως αυτόματες. Μια παρείστικη κατάσταση ήταν. Μια απόλυτη δημοκρατία. Θέλω να βάλουμε μια πολύ μικρή ανωτελεία σε αυτά που λέμε, επειδή έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα και με τον Νίκο Ορφανό και με την Αντιγόνη, όπως καταλαβαίνετε. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ελάχιστα λεπτά θα δείτε κάτι και επιστρέφουμε σε λίγο, γιατί έχει πολύ, πολύ ζουμί κουβέντα μαζί τους. Λοιπόν, με τον Νίκο Ορφανό και την Αντιγόνη Παφίλη, ο μικρός μας λείπει μόνο για να συμπληρώσουμε όλη την οικογένεια. Δεν το φέρατε και τον μπεμπέ μαζί. Πλάκα. Λοιπόν, είχαμε εδώ πέρα στο καναπεδάκι ανάμεσά σας. Δεν το κυνηγάγαμε όλου. Σιγά που δεν κυνηγάγαμε τόσοι άνθρωποι, πώς δεν πάμε για πουθενά. Κλειστά είναι όλα. Σιγά τι. Την άλλη φορά θα βάλω κι εγώ αθλητικά και θα κυνηγιόμαστε. Μα τι τώρα δηλαδή. Με πολύ χαρά σας φιλοξενούμε σήμερα εδώ. Θα κάνετε και, μάλλον θα κάνετε ή σκοπεύετε να κάνετε και μια εκπομπή μαζί. Θέλετε να κάνετε κάτι μαζί. Μας είχε γίνει αυτή η πρόταση, αλλά... Ένα project είναι αυτό, ναι. Έπεσε μετά πάνω σε όλα αυτά που γίνανε με τα κανάλια. Θα δούμε, θα δούμε. Λίγο τώρα παγώς. Νομίζω σαν κόπασε λίγο κάπως στην αναταραχή, οπότε γιατί το ξαναβάζετε μπροστά σαν σχέδιο. Τώρα που κόπασε και δικές μας οι δουλειές, γιατί τρέχαμε και είναι διάφορα άλλα, θα το ξαναπιάσουμε. Τι είναι αυτό που θέλετε να κάνετε, Νίκο? Μια εκπομπή που δείχνει όλη την καθημερινότητα ενός ζευγαριού, που είναι δύο γονείς πολυπράγμονες, που κάνουν τελείως διαφορετικές δουλειές και οι οποίες δουλειές τους αναγκάζουν να συναντάνε διάφορους άλλους περίεργους κουλούς και ενδιαφέροντες ανθρώπους. Ναι. Και δείχνουμε και ταυτόχρονα εξερευνούν το πώς μια οικογένεια μπορεί να υπάρξει μέσα σε μια καθημερινότητα. Δηλαδή, ποιες είναι οι δυσκολίες με το να κινηθεί το παιδί στην πόλη, σε ποια μαγαζιά μπορείς, ας πούμε, να πας χωρίς να ενοχλείς και χωρίς να πες τα ντουμάνια. Reality με την έννοια ότι δεν θα έχει ρεπορτάζ παρουσίαση, θα είναι σε λίγο reality. Και τα ενδιαφέροντά τους. Δηλαδή, και τις παραστάσεις που βλέπουν, τις παρέες, τα μέρη, τους φίλους. Διάφορα θέματα που προκύπτουν, ας πούμε, γενικότερα κοινωνικά, ιατρικά, από εκεί, αλλά όλο μέσα από μια καθημερινότητα. Ωραίο κόνσεπτ. Να δούμε. Είναι λίγο αμερικάνικο ύφος. Μακάρι να το πράγμα το ωραίο, χάσατε το θρίλερ να πηγαίνεις με καρότσες στους δρόμους της Αθήνας. Δεν είναι το θρίλερ. Δεν υπάρχει αυτό.
Μιλώντας για θρίλερ, βέβαια, εσύ είσαι σε μια πολύ ωραία παράσταση φέτος που είναι αστυνομικό, δεν είναι ακριβώς θρίλερ. Ναι. Είναι αστυνομικό, τη Θηλιά. Τη Θηλιά. Είναι crime story, όπως το λένε οι Αμερικάνοι, μια ιστορία ενός εγκλήματος. Δύο τύποι οι οποίοι σκότωσαν για πλάκα, χωρίς λόγο, ένα φίλο τους, έναν πρώην συμμαθητή τους στην Αμερική πριν από πάρα πολλά χρόνια. Τον βάζουν μέσα σε ένα μπαούλο, το πτώμα. Και είναι συγγνώμη, σε διακόπτω, σε αληθινή ιστορία. Είναι αληθινή ιστορία. Είναι αληθινή ιστορία. Μάλιστα, είχε γίνει βέβαια στο Μεσοπόλεμο αυτή η ιστορία, αλλά με τα πολεμικά έγινε ταινία και από τον Alfred Hitchcock. Ο Patrick Hamilton είναι μια πολύ γνωστό Αμερικανό συγγραφέα. Βάζουν λοιπόν το πτώμα του φίλου του σε ένα μπαούλο και κάνουν ένα πάρτι μετατρέποντα τον μπαούλο σε μπουφέ, όπου σερβίρουν εκεί φαγητά με ένα φοβερό θράσο. Αλλά αποκαλύπτονται. Η ιστορία δηλαδή είναι ο παρακολουθεί θεατή το πώ τελικά. Και ποιος θα τους αποκαλύψει και τι γίνεται μετά. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Έχει και το ποιους καλούν στο πάρτι αυτό, έτσι. Καλούν τον πατέρα του θύματος, συγγενείς, φίλους του, το στενό του περιγύρου. Αυτό σκοτώθηκε μέσα στον παούλο. Δεν τον έχουν σκάσει μέσα στον παούλο. Το πτώμα είναι μέσα στον παούλο. Είναι μέσα στον παούλο και καλούν τον πατέρα του, τον φίλο του. Μπράβο, ναι. Είναι πολύ άγρια ιστορία. Ιωάννα Σιμακοπούλου βλέπω. Νάντια Πιθαρά, ο Δημήτρης ο Γκουτζαμάνης, ο αγαπημένος μου, ο Σόλωνας ο Τσούνης, ο Αντώνης ο Τακτικός, ο Ρίκος ο Λίτσης. Ευτυχώς υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος στην ηλικία από μένα, από τα παιδιά. Ο Γιώργος ο Καπινιάρης, γιατί ξέρεις πια μπαίνουμε στη μέση ηλικία. Και είμαι πάρα πολύ περήφανος γιατί και χαρούμενος και ευτυχής, γιατί παίζω μια φοβερά ταλαντούχα παρέα της νεότερης γενιάς των ηθοποιών, των 30 something. Ναι, η Κέλλη Πίλιουρα επίσης που έχει συνοθετήσει είναι στην ίδια ηλικιακή ομάδα. Η Μόνικα Οικολογοτρώνη που έχει κάνει την κινησιολογία. Να του ο Αντώνης με τον Δημήτρη, τον αγαπημένο μου. Και είμαστε μια φοβερή ομάδα. Νομίζω ότι έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά για την Ιωάννη. Στο θέατρο Αργό συμβαίνουν όλα αυτά, να πούμε. Στο θέατρο Αργό Ελευσινίων, στην 15 στο Μεταξουργείο, είναι απέναντι από το μετρό. Ποια βράδια είσαστε? Πέμπτη με Κυριακή. Πέμπτη με Κυριακή είσαστε. Είδες που και τα περισσότερα θέατρα τη φάγαν την Τετάρτη, παιδιά, το είδατε, τα περισσότερα θέατρα. Ναι, ναι. Το ακούω από πολλούς συναδέλφους σου αυτό, μου λένε οι περισσότεροι πια Πέμπτη με Κυριακή. Mm. Η Τετάρτη πια... Έφυγε. Ναι. Έχει όπως δημιουργός. Και με τα νυχτερινά κέντρα. Είναι λόγω της κρίσης. Όπως τα νυχτερινά και τα λειτουργικά έξοδα είναι πολλά, όμως δεν βγαίνει όπως έβγαινε. Πάντως το καλό είναι νομίζω ότι το θέατρο προσελκύει, δηλαδή πηγαίνετε καλά. Πηγαίνουμε ικανοποιητικά. Ναι. Γιατί μόλις, δηλαδή τώρα έχουμε ξεκινήσει, είμαστε στο ξεκίνημά μας. Από μέσα Γενάρη, δεν ξεκινήσατε, ναι. Έχει πληγεί, ας πούμε, για το θέατρο ειδικότερα, μια ηλικιακή ομάδα που ήταν οξυγόνο για το θέατρο. Οι φοιτητές. Οι φοιτητές είναι πάρα πολύ στριμωγμένοι οικονομικά πια. Δεν έχουν κόψει τον κινηματογράφο. Όχι, πάντα ήταν οι φοιτητές. Απλά τώρα είναι οι στριμωγμένοι. Απλά είναι ακόμα πιο στριμωγμένοι. Μα γι' αυτό, ναι. Παλιά όμως οι φοιτητές στερούνταν οι γονείς, δίνανε. Ναι. Τώρα δεν έχουν οι γονείς. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ στριμωγμένα. Και αυτό πραγματικά ήταν ένα κοινό το οποίο τροφοδοτούσε πολύ και το θέατρο και το σινεμά. Πάντως σε σχέση με άλλες χρονιές είναι καλύτερη από. Όχι, είναι η χειρότερη. Είναι χειρότερη από πέρυσι. Χειρότερα από πέρυσι, ναι. Από πέρυσι είμαστε χειρότερα. Μην σας ξεγελάει ο αριθμός των παραστάσεων. Αναγκαστικά οι ηθοποιοί, λόγω και του ότι δεν γίνονται πια τηλεοπτικές σειρές, είναι όλοι εγκλωβισμένοι στο θέατρο και όλοι εγκλωβισμένοι στην Αθήνα. Έχουν κλείσει τα περισσότερα δημοτικά περιφερειακά θέατρα. Κάποιοι πηγαίνουν και στην Κύπρο τέλος πάντων να κάνουν κάποιες δουλειές, αλλά γι' αυτό και έχει γίνει θέατρο σε κάθε αποθήκη και σε κάθε μπαράκι και σε κάθε κομμωτήριο. Χωρίς αυτό να είναι κακό, δεν το κατηγορούνται και καλά, αλλά στη συντριπτική πλειοψηφία οι συνθήκες και οι προδιαγραφές των παραστάσεων δεν είναι αυτές που πρέπει. Θα κλείσει τώρα η αξιολόγηση και θα έρθει η ανάκαμψη. Μην καλά, περίμενε. Λοιπόν, είστε σε διάθεση να παίξουμε ένα παιχνίδι, έχετε τη διάθεση. Ας παίξουμε, δεν είμαστε αναφούμασμα, εμάζεις τέλος πάντων. Θα το ευχαριστείτε. Θέλουμε να παίξουμε. Θα το ευχαριστείτε, ναι. Στα πλαίσια της εκπομπής που θα κάνουν. Ναι, στα πλαίσια για να προβάρουμε και την εκπομπή. Λοιπόν, θα πρέπει να σηκωθούμε. Πάει το δεύτερο. Ελάτε λοιπόν εδώ. Ελάτε εδώ, πάρτε θέση. Η Αντιγόνη εδώ, ο Νίκος εδώ, εγώ θα είμαι στη μέση. Θα πάρω και το μαρκαδόρο, φαντάζομαι. Θα πάρτε και το μαρκαδόρο. Λοιπόν, είναι πολύ απλό το παιχνίδι. Εγώ θα σας κάνω πολύ απλές ερωτήσεις. Εσείς θα δίνετε ο καθένας την απάντησή του. Μάλιστα. Είναι ένα τεστ. Πώς θα το κάνω, πώς θα το πω αυτό. Τεστ για να δούμε πώς αυτό το ζευγάρι τελικά γνωρίζει καλά ο ένας τον άλλο. Είναι το γνωστό κλασικό. Τεστ που κάνουν. Και αν βγει ότι δεν γνωρίζουμε κανέναν τον άλλο, αυτό θα έχει αντίκτυπο στη σχέση μας. Κανένα. Να αγωθώ. Κανένα. Εμείς θα γελάμε και εσείς θα πάτε μετά σπίτι και θα πείτε μπαρέ, αγάπη μου, αυτό το είχαμε. Ναι, μπράβο. Θα παλιτραντηθούμε ιδιαίτερα. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνει ο Νίκος όταν ξυπνάει? Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις, Νίκο, όταν ξυπνάς? Γράφε.
Okay. Mm. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ποιο είναι... φτάνει όμως να γράφουμε έκθεση. Εντάξει, γράφω πεζογράφημα. Okay. Ποιο είναι, Νίκο, το αγαπημένο φαγητό της Αντιγόνης και εσύ γράφεις το αγαπημένο σου φαγητό. Και ο Νίκος μας γράφει το αγαπημένο φαγητό της Αντιγόνης. Ποια είναι η αγαπημένη ταινία του Νίκου? Του Νίκου. Δύσκολο. Δύσκολο. Να το γράψω κι εγώ. Εσύ, το δείτε τώρα, το ίδιο γράφουμε. Μένει ταινία, ε. Ναι, ναι. Για να πρώτο γράψω. Έλα, δεν έχω πολλές. Μία που νομίζω ότι είναι αγαπημένη του. Εκείνος... Όποια και να γράψει αγαπημένη μου θα είναι. Εκείνος έγραψε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν γράψε μία που νομίζω ότι... Okay. Ποια στιγμή θυμάσαι την γυναίκα σου να δακρύζει από ευτυχία όμως? Και εσύ το γράφεις αυτό. Πότε δάκρυσες από ευτυχία θέλω. Εγώ τα βλέπω τις Αντιγόνες όμως. Να μην τα βλέπεις. Να μην κλαίνεις. Να μην κοιτάς το μόνιτορ. Εγώ ούτε να είμαι πλάτη. Εσύ μην δείχνεις μόνιτορ. Τώρα πρόλαβα και το έγραψα. Εντάξει. Α, δε, λοιπόν, θέλω να μου πεις, Αντιγόνη, ποιο είναι το πιο ωραίο δώρο που σου έχει κάνει ο Νίκος και εσύ αν θυμάσαι ποιο είναι το πιο ωραίο δώρο που της έχεις κάνει ή ποιο θεωρείς ότι της άρεσε περισσότερο από τα δώρα που της έκανες. Δώρο. Πολλά. Ένα θέλω. Σκέφτομαι τώρα, συνειδητοποιώ. Μην κοιτάς το μόνιτορ. Θα διαλέγω μόνο μου τα δω. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Υλικό πράγμα γράφω, έτσι. Υλικό. Ναι, δεν λέμε το παιδί μας. Ναι. Την αγάπη μου. Ναι, όχι, εντάξει, φτάσαμε σε αυτά τα επίπεδα. Οκ. Και μία τελευταία ερώτηση. Ποια ήταν κατά τη γνώμη σου και σου η στιγμή σταθμός στην καριέρα σου που θεωρείς εσύ σταθμός στην καριέρα σου και να θεωρεί και η Αντιγόνη ότι είναι σταθμός στην καριέρα του Νίκου, κάτι που να θεωρούμε όλοι μας ως οικογένεια, ως πλατό, εδώ το επιτέλους από το γύρακο, σταθμός στην καριέρα του Νίκου Ορφανού, για να δούμε αν συμφωνεί και η σύζυγος. Εκείνος το γράψε. Πόλεις. Χαιρόμαστε που θαυμάζεις τον άντρα σου. Και είναι μία που με έχει σφραγίσει, ρε παιδί. Και εμείς τον θαυμάζουμε πολύ. Μία θέλουμε. Το πιο ξέρεις τώρα κάτω. Δώστε μου λίγα λεπτά. Δεν έχει, το ξέρω. Σύριαλ. Πολύ τεράστια διαστάσεις. Σύριαλ. Όχι, όχι, όχι. Α, όχι, το σβήνει και όχι. Σε έχουμε δώσει και έτσι, έτσι, να σας πάω στα νεύρα. Τι κάτσε, ρε φίλε, όλη κοπέλα αυτό ζητάει δικαίωμα, χρόνο. Θαυμάσια! Τελέψαμε, κυρίες μου και κύριοι. Ναι. Γυρνάμε τους πίνακες. Έχουμε και λέμε. Το πρώτο πράγμα που κάνει όταν ξυπνάει ο Νίκος, σύμφωνα με την Αντιγόνη, είναι ότι ανοίγει τη μηχανή του εσπρέσο, hashtag έλεος. Παρακαλώ. Σύμφωνα με τον Νίκο, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να ακούει την ανάσα του Πάνου και να τον πάρει αγκαλιά. Γιατί κοιμάται μαζί μας. Ναι. Καμία σχέση. Μηδέν, μηδέν. Πάμε στη δεύτερη. Τουκ. Ποιο είναι το αγαπημένο φαγητό της Αντιγόνης? Τα γεμιστά, είπε η Αντιγόνη. Τα γεμιστά, είπε και ο Νίκος. Χειροκρότημα. Ποια είναι η αγαπημένη ταινία του Νίκου? Ο Νονός, είπε η Αντιγόνη. Blues Brothers, είπε ο Νίκος. Έχεις 50 αγαπημένες ταινίες, τι να κάνω. Ποια ήταν η στιγμή που δάκρυσε από ευτυχία η Αντιγόνη όταν έμαθε ότι ήταν έγκυος, είπε η Αντιγόνη. Όταν μου είπε ότι είναι έγκυος, είπε και ο Νίκος, πολύ σωστά. Από όλη την κατάκριση... 2 στα 4, εντάξει, καλά. Του ζευγαριού, σε αυτό. Ποιο είναι το πιο ωραίο δώρο που της έκανε και συγκινήθηκε? Ταξίδι στη Νέα Υόρκη, είπε η ηλίστρια σύζυγός σου.
Το δαχτυλίδι του περσινού καλοκαιριού. Και το δαχτυλίδι ήταν, αλλά εντάξει, βάζω το ταξίδι πρώτο. Κοίταξε τώρα που... και εγώ μεταξύ μπιζού και ταξιδιού το ταξίδι θα πήγα. Εντάξει, και το δαχτυλίδι. Δεν πήγαμε την εκτιμώ. Αξία, το πήγα. Εντάξει, και αυτό ήταν μέλητος αυτό γι' αυτό. Και βεβαίως το ζευγάρι συμφώνησε ότι σταθμός στην καριέρα του Νίκου Ορφανού ήταν ο ρόλος του γιατρού στο νησί. Ο γιατρός στο νησί και το νησί απάντησε για τη γόνη. Ένα χειροκρότημα. Καλά, εντάξει, το έχουμε. Μπράβο σας, παιδιά. Έλατε να καθίσουμε. Πραγματικά παίξατε πάρα πολύ ωραία. Είσαστε. Α, το αγαπώ, είσαστε έτοιμοι για εκπομπή. Για το χρόνο που βλέπονται και συναντιούνται. Καλά τα πάνε. Δηλαδή γνωρίζω ένα τον άλλον. Τα πάτε πάρα πολύ καλά. Ποια είναι η πιο αγαπημένη σας στιγμή μέσα στη μέρα? Δηλαδή, αν μπορούμε να πούμε, διαλέγετε μία στιγμή μέσα στη μέρα που είναι το καλύτερό σας. Είναι το πρωί που ξυπνάτε, είναι το βράδυ που ξαπλώνετε, να κοιμηθείτε και να πείτε τα νέα τη μέρα. Το βράδυ, λόγω πια και δουλειά μου, δεν κοιμόμαστε την ίδια ώρα. Δηλαδή, πολλές φορές γυρνάω εγώ και ήδη έχουν. Ναι, έχουμε κοιμηθεί. Αλλά το πρωί που μας ξυπνάει ο Πάνος, γιατί ξανά ανοίγει τα μάτια του, τσεκάρει ότι είμαστε δεξιά-αριστερά, κάθεται στα γόνατα και αρχίζει και χοροπηδάει. Πιάνεται από το αυτό, προσπαθεί να ανάψει τα φώτα. Είναι on-off, δεν έχει κάτι. Νομίζω αυτό είναι το πιο ωραίο. Γιατί είναι το πρώτο χαμόγελο τη μέρα που βλέπει. Α, δεν ξέρω, για πε, ποιο μοιάζει. Νομίζω πιο πολύ στην Αντιγόνη μοιάζει. Αντιγόνη, εσύ. Νομίζω ναι, είναι λίγο κλόνο. Φυσιογνωμικά. Από μένα έχει άλλα χαρακτηριστικά. Έχει, ας πούμε, χρώμα μαλλιών. Τι είναι, κάτι εκφράσεις, κάτι μουτσούλες περίεργες. Τα δάχτυλα από δυο. Γκριζομάλι κομωρό πρώτη φορά ακούω. Πώς? Γκριζομάλι κομωρό, λέω, πρώτη φορά ακούω. Το έχει όταν είμαι τώρα. Τώρα δεν είναι δαμή. Μοιάζει, ας πούμε, σαν να είναι 47. Πυρόξανθο είναι το μαλλί. Ναι, ναι. Παιδιά, να σας ζήσει, να το χαίρεστε, να είναι χαρούμενο, να είναι πάντα τυχερό, να είναι ευτυχισμένο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν παρεούλα σήμερα και μοιραστήκατε όλα αυτά τα ωραία πράγματα μαζί μας. Καλά κουλούμα, σιγά σιγά που έρχονται. Ναι, καλά κουλούμα. Καλή αποτριά. Και καλή άνοιξη, άντε με το καλό. Καλή άνοιξη να έχουμε, να πάει πολύ όμορφα, ευχόμαστε, η παράσταση. Και να χαίρεστε το παλικαράκι σας και να το καμαρώσετε τυχερό και όπως εσείς θέλετε. Κάθε καλό και σε εσάς. Όλα να πάνε πάρα πολύ καλά. Είστε καλά. Λοιπόν,